τη δημιουργία παρατηρητηρίου που θα καταγράφει ανά περιοχή τα ιδιαίτερα προβλήματα που επηρεάζουν αρνητικά το δημογραφικό, ώστε να σχεδιάζονται οι τονωτικές ενέσεις που θα συγκρατούν τον πληθυσμό, αναμένεται να εισηγηθεί η Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής για το Δημογραφικό, που θα καταθέσει την έκθεσή της μέχρι το τέλος του μήνα. Η έκθεση θα ενσωματώνει και τα στοιχεία του πορίσματος της Επιστημονικής Επιτροπής, αλλά και τις προτάσεις επιστημόνων από τη Γαλλία και τη Σουηδία που κλήθηκαν να συνδράμουν συμβουλευτικά. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά και η πληθυσμιακή πορεία της χώρας είναι ευθύνουσα, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η πρόεδρος της Διακομματικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία χαρακτήρισε μείζον εθνικό πρόβλημα την πληθυσμιακή συρρήκνωση. Εάν δεν γίνει κάτι να αναστραφεί το κλίμα, το 2050 ο πληθυσμός της χώρας θα έχει συρρυκνωθεί κι άλλο και κυρίως θα υπάρχουν πολύ ηλικιωμένοι και πολύ λιγότεροι νέοι, σχολίασε χαρακτηριστικά. Η ίδια ανέφερε ότι θα προτείνει μια χαμηλού τύπου συμμαχία του Νότου με σκοπό να πιεστεί η Ευρώπη από τις χώρες που αντιμετωπίζουν σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα και να αναθεωρηθούν οι πολιτικές αποφάσεις που περικόπτουν το κοινωνικό κράτος. Αναφερόμενη συγκεκριμένα στα στοιχεία για την Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται στο όριο της μη αναστρέψιμης κατάστασης, κάτω από το οποίο βρίσκονται ήδη οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Εάν πέσουμε κάτω από το 1,1 παιδί, θα βρεθούμε στην ίδια θέση, είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου, επισημένοντας ότι η κρίση μεγένθυνε το πρόβλημα και είναι πλέον επιτακτικό να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα διευκολύνει τα ζευγάρια να τεκνοποιήσουν, έχοντας την ασφάλεια ότι η πολιτεία μεριμνά για τα παιδιά με τις απαραίτητες υποδομές. Σύμφωνα τώρα με τα στοιχεία της Ελστάτ στην Ξάνθη, υπάρχει η σχεδόν απόλυτη ισορροπία μεταξύ γεννήσεων και θανάτων. Συνολικά, ωστόσο, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπάρχει μεγάλη συρρήκνωση του πληθυσμού, όπως καταγράφεται σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, σε κάποιες από τις οποίες η θάνατη είναι διπλάσιοι από τις γεννήσεις. Ειδικότερα στη Ροδόπη καταγράφονται 791 γεννήσεις και 1.425 θάνατοι. Στον Εύρο, 1.203 γεννήσεις και 2.031 θάνατοι. Στην Καβάλα 1013 γεννήσεις και 1860 θάνατοι και στη Δράμα 675 γεννήσεις και 1433 θάνατοι. Συνολικά στην περιφέρεια καταγράφονται 4.780 γεννήσεις με 7.848 θανάτους, γεγονός που αποτυπώνει και το μεγάλο πρόβλημα.